στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Ζάκας. Είναι υποψήφιος βουλευτής με την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Κύριε Ζάκα, να σας καλωσορίσω στην Δημοτική Ραδιοφωνία. Καλημέρα και από μένα και στους ακροατές σας και σε εσάς. Υποψήφιος βουλευτής. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Η Δημοτική Ραδιοφωνία είναι ανοιχτή πάντα σε όλες τις φωνές, κύριε Ζάκα. Είστε υποψήφιος βουλευτής με την ΟΚΔΕ, φαρμακοποιός στο επάγγελμα και διαβάζω μέλος της Επιτροπής Υπεράσπισης των 23 διοκόμενων φοιτητών στα Γιάννενα. Ναι, ναι. Είναι τα απομεινάρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν διώξεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων στις 17 Νοέμβρη του 2020, όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στις εκλογές. Πολλά ακούμε το τελευταίο διάστημα. Με την ευκαιρία έτσι και της προεκλογικής περίοδου, η ΟΚΔΕ κάνει μια καμπάνια για να ακουστεί, φαντάζομαι, το πρόγραμμα και η φωνή της. Τι ζητάτε από τους πολίτες, κύριε Ζάκα? Να σας πω καταρχήν μια μικρή γνωριμία για όσους τα γνωρίζουν την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Το πρώτο είναι ότι ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαξισμού τροτσκισμού. Είναι μια από τις παλιότερες οργανώσεις στην Ελλάδα. Και το δεύτερο που θεωρούμε έτσι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο διαφέρει έτσι σε σχέση με άλλα ψηφοδέλτια, ειδικά των μεγάλων αστικών κομμάτων, είναι ότι τα ψηφοδέλτια μας αποτελούνται από εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, συνδικαλιστές, οι οποίοι βρίσκονται πολύ συχνά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Όσον αφορά το δεύτερο που με ρωτήσατε, νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών καταρχήν είναι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία όποια και να είναι, θα είναι μια κυβέρνηση ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Θα πρέπει να μην είναι σταθερή. Θα αναφέρω κάποια πράγματα, ναι, σε σχέση με την κυβέρνηση που έχουμε ήδη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Okay, καταρχήν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό καταγγέλνουμε μέσα από το πρόγραμμά μας και μέσα από το κατέβασμά μας αυτό, είναι μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, διότι ευθύνεται για τις ιδιωτικοποιήσεις, την ακρίβεια, τη φτωχοποίηση, την ανεργία, τον εργασιακό μεσαίωνα, τους πληστηριασμούς και την καταπάτηση πολλών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω τα νούμερα λίγο πολύ είναι γνωστά. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Είναι γνωστό ότι εκτός ΜΕΘ πέθαναν περίπου 16.000 άνθρωποι. Ένα κομμάτι λοιπόν της παρέμβασής μας αφορά αυτό. Το δεύτερο αφορά την καταγγελία μας και σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου. Δεν θεωρούμε, δεν πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια λύση, προοδευτική λύση, όπως λέει. Η κατάληξή του και η ψήφιση από τον ίδιο του Τρίτου Μνημονίου είναι χαρακτηριστικό, και βεβαίως αρκετά νομοσχέδια, κομμάτια τους, όπως και το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο ήταν τα φόπλακα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ψηφίστηκε και από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως έχει μεγάλη ευθύνη και για το έγκλημα των τεμπών, έτσι. Οι ιδιωτικοποιήσεις δηλαδή δεν ξεκίνησαν μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτον, έτσι για να κλείσουμε με το αστικό κοινοβουλευτικό, ας το πούμε, τα επίσημα αστικά κόμματα, δεν θεωρούμε επίσης ότι είναι μια λύση το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης πρέπει να μαυριστεί, όπως και οι προηγούμενοι έτσι συνδυασμοί. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτά τα σημεία η ΟΚΔΕ έτσι αναπτύσσει τα επιχειρήματά της, προκειμένου να έρθει σε επαφή με τους πολίτες και να τους πείσει, και το βάζω εντός εισαγωγικών αυτό, κύριε Ζάκα, να στηρίξουν το ψηφοδελτίο της. Ναι, επιπλέον βέβαια θεωρούμε ότι διάφορες έτσι συγκολήσεις αριστερές, προεκλογικές ή και εκλογικίστικες, οι οποίες εμφανίζονται αυτή τη στιγμή και την τελευταία στιγμή, δεν νομίζουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν λύση.
Μας το κάνουν έτσι και αρκετές φορές σαν ερώτηση, μα υπάρχουν και άλλα ψηφοδέλτια αριστερά κτλ. Ναι, πράγματι υπάρχουν διάφορα ψηφοδέλτια αριστερά. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αριστερό είναι, για παράδειγμα, σε μια περίοδο που οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο ή την περίοδο που είχαμε αυτό το έγκλημα στα ΤΕΠΗ, να μην προτάσεις το ζήτημα, το αίτημα των εθνικοποιήσεων, των κρατικοποιήσεων, των τρένων, των δημόσιων συγκοινωνιών, των υπηρεσιών, για να μπορέσουμε έτσι να ανατάξουμε και να αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μας. Δυστυχώς, δυνάμεις όπως για παράδειγμα το ΚΚΕ δεν προέταξε ένα τέτοιο ζήτημα, όπως και άλλες δυνάμεις, εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Επιπλέον, σε σχέση με το δικό μας το πρόγραμμα, αν θέλετε να πάμε προς τα εκεί. Αυτό θα ρωτούσα. Θα έλεγα ότι κάνετε εξορμήσεις, συναντήσεις, μιλάτε για έναν αγώνα διαρκείας ενάντια στον πόλεμο, στην ακρίβεια, τη φτώχεια. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, κανείς δεν θέλει την ακρίβεια, κανείς δεν θέλει την φτώχεια. Στις συναντήσεις και στις εξορμήσεις που κάνετε, οι πολίτες πώς δέχονται όλα τις προτάσεις της ΟΚΔΕ, κύριε Ζάκα? Κοιτάξτε, ναι, πράγματι το πρόβλημα δεν είναι μόνο κυβερνητικό ή μιας κυβερνητικής αλλαγής. Είναι πολιτικό το πρόβλημα, είναι οικονομικό το πρόβλημα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει στα όρια ή και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πιστεύουμε ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητά του τα πολύ μεγάλα προβλήματα επιβίωσης. Ένα από αυτά είναι και οι πληστηριασμοί. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα, από όσο γνωρίζω, πάνω από 600-700.000 πληστηριασμούς. Φυσικά είναι δεκτική στο πρόγραμμά μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, ότι τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, αρκετός κόσμος είναι και δεκτικός και στο να κατέβει στον δρόμο, να κινητοποιηθεί, να διαδηλώσει. Αυτό φάνηκε και με την απεργία της, από την απεργία της 8 Μάρτη. Και θεωρούμε ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος θα επιλέξει έτσι και πιο ριζοσπαστικές λύσεις, όπως είναι το δικό μας πρόγραμμα. Το σημαντικό όμως, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε και εδώ, είναι ότι ένα πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εμάς ο στόχος μας, μέσα από τους αγώνες, κινητοποιήσεις, την οργάνωση σωματείων, συλλόγων, φοιτητών, εργαζομένων, ανέργων κτλ., είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να συγκρουστούν μέχρι τέλους με αυτές τις πολιτικές, με αυτές τις κυβερνήσεις, με τις πολιτικές ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρώ. Διότι η ιστορία δυστυχώς δεν ξεκίνησε τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι. Ζούμε σε ένα μνημονιακό καθεστώς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ μας είπαν ότι βγαίνουμε από αυτά. Ωστόσο υπάρχουν χιλιάδες νόμοι, προεδρικά διατάγματα, τα οποία τα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Αρχίζει, πιστεύω, για να απαντήσω έτσι περισσότερο και στο ερώτημά σας, ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται μια πιο συνολική σύγκρουση με όλους αυτούς, με τις πολιτικές τους, μια πιο συνολική πολιτική αλλαγή, η οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να καταλήξει σε μια κυβέρνηση των εργαζομένων, δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι να αποφασίζουν, οι ίδιοι εργαζόμενοι να ψηφίζουν αυτό το οποίο θέλουν και να μην τους ξεχνάνε έτσι περισσότεροι πολιτικοί και να τους ξαναθυμούνται μετά από 4 χρόνια. Μάλιστα. Άρα βλέπετε μια νέα γενιά αγωνιστών, να το πω έτσι, κύριε Ζάκα? Δεν την βλέπουμε μόνο εμείς, πιστεύω ότι αυτό αρχίζει και φαίνεται. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, σίγουρα οι παραδόσεις προηγούμενων έτσι αγώνων και εξεγέρσεων και επαναστάσεων ακόμα δεν είναι γνωστές ίσως στις περισσότερες γενιές, και η δική μας συμβουλή και με αυτή την εκλογική μας παρέμβαση, και όχι μόνο, είναι μια συνέχεια των αγώνων που κάνουμε ούτως ή άλλως, προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτό. Να ξαναποκτήσουμε δηλαδή μια έτσι ελπίδα και κάποια εργαλεία για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε την ζωή μας και στην καθημερινότητα και συνολικά. Μάλιστα, κλείνοντας έτσι την κουβέντα μας, κύριε Ζάκα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Πρέβεζας που θα πάνε να ψηφίσουν την 21η Μαΐου? Στους πολίτες της Πρέβεζας, όπως επίσης και σε όλους όσους πάνε να ψηφίσουν, καταρχήν να ψηφίσουν, η αποχή δεν νομίζω ότι αποτελεί λύση.
είναι να ενισχύσουν καταρχήν τη δική μας την οργάνωση, το δικό μας το ψηφοδέλτιο. Αυτό σημαίνει να ενισχύσουν τους αγώνες, να ενισχύσουν την αντεπίθεση των εργαζομένων, να ενισχύσουν, έχει σημασία και αυτό, μια επαναστατική αριστερά, η οποία λείπει σε αυτή την περίοδο και την χρειαζόμαστε, να στηρίξουν δηλαδή μια πολιτική η οποία δεν σταματάει στα μισά του δρόμου, η οποία δεν προδίδει και η οποία κάνει ένα συμβόλαιο έτσι με τον αγώνα. Μάλιστα. Κύριε Ζάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια και για την δουλειά την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.